Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού είναι ένα ζωτική σημασία δείκτη για κάθε χώρα, καθώ διαμορφώνει και επηρεάζει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την κοινωνική διάρθρωση. Στην Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολυδέδαλη γεωγραφία, η κατανομή του πληθυσμού παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Καταρχά, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εστιάζεται σε αστικέ περιοχέ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ω οι δύο μεγαλύτερε πόλει τη χώρα, φιλοξενούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Αυτό αντανακλά μια γενικότερη τάση αστικοποίηση που παρατηρείται διεθνώ, όπου οι άνθρωποι μετακινούνται προ τι πόλει αναζητώντα καλύτερε ευκαιρίε εργασία και πρόσβαση σε υπηρεσίε. Εν τούτης, αυτή η συγκέντρωση του πληθυσμού στι αστικέ περιοχέ δημιουργεί ανισορροπίε σε όμικρον μετόνο, τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή. Οι πιο απομακρυσμένε και νησιωτικέ περιοχέ τη Ελλάδα παρουσιάζουν μία μείωση στον πληθυσμό του, κάτι που εγείρει ανησυχίε για την οικονομική του βιωσιμότητα. Συνεχίζοντα με τα ποσοστά αναπόλη, οι στατιστικέ δείχνουν εντυπωσιακέ διαφορέ στην κατανομή του πληθυσμού. Η Αθήνα, ω πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη τη Ελλάδα, συγκεντρώνει περίπου το 35% του συνολικού πληθυσμού τη χώρα. Αυτό αντανακλά την ελκυστικότητα τη πρωτεύουσα από άποψη εργασιακών ευκαιριών και πρόσβαση σε υπηρεσίε. Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη σε μέγεθο πόλη, φιλοξενεί περίπου το 7% του πληθυσμού τη Ελλάδα. Αν και μικρότερη από την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άλλε μεγαλύτερε πόλει, όπω το Ηράκλειο και η Πάτρα, συγκεντρώνουν ένα μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού, κειμενόμενο γύρω στο 2-3. Αυτό δείχνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή στι μεσαίε πόλει, παρόλο που η συνολική τάση είναι η συγκέντρωση στι μεγαλύτερε αστικέ περιοχέ. Πέρα από τι μεγάλε πόλει, υπάρχει μια σημαντική απόκληση στα ποσοστά του πληθυσμού σε πιο απομακρυσμένε και αγροτικέ περιοχέ. Περιοχέ όπω οι Κυκλάδε ή η η έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πληθυσμού, με λιγότερο από 1% του συνολικού πληθυσμού τη Ελλάδα. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη και υποστήριξη σε αυτέ τι περιοχέ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικέ και οι οικονομικέ προκλήσει. Συνολικά, η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα αποκαλύπτει μία σειρά από προκλήσει και ευκαιρίε. Η αυξημένη συγκέντρωση στι αστικέ περιοχέ δημιουργεί δυναμικέ πόλει με πολλέ ευκαιρίε, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη και υποστήριξη στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ.